Μέγα τραπεζικό σκάνδαλο βλέπει στην Τουρκία το γερμανικό περιοδικό Spiegel, το οποίο αναφέρεται εκτενώς στην Bad Bank του Ερντογάν, δηλαδή την τουρκική τράπεζα Halkbank. Το περιοδικό αναφέρεται στην τουρκική τράπεζα Halkbank και γράφει «Μια δίκη στη Νέα Υόρκη καλείται να διαλευκάνει ένα διεθνές πολιτικό και οικονομικό θρίλερ». Συμμετείχε η τουρκική τράπεζα Halkbank στην παράκαμψη κυρώσεων κατά του Ιράν. Στην υπόθεση φαίνεται να έχουν εμπλακεί βαθιά ο πρόεδρος Ερντογάν και ο Donald Τραμπ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, με τι σκληρέ κυρώσει κατά Τεχεράνη, ανάγκαζαν τι χώρε που έχουν επιχειρηματικέ συναλλαγέ με την Ισλαμική Δημοκρατία να κάνουν μία δύσκολη επιλογή: να συμμορφωθούν μαζί του ή να συνεχίσουν να συναλλάσσονται με το Ιράν. Το δίλημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την Τουρκία, η οποία, παρά την μακραίωνη αντιπαλότητά τη με το Ιράν, εξαρτάται από τη χώρα για μεγάλο μέρο των αναγκών τη σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ότι εάν καταδικαστεί, η Halkbank απειλείται στη χειρότερη περίπτωση με πρόστιμο ύψου έω 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή με αποκλεισμό από το διεθνέ διατραπεζικό σύστημα SWIFT. Μία από τι μεγαλύτερε τουρκικέ τράπεζε δεν θα μπορούσε πλέον να συμμετέχει στι διεθνεί συναλλαγέ. Αυτό θα ήταν το τέλο τη. Αλλά η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί. Ήδη σήμερα η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε κρίση. Μια χρεοκοπία της Halkbank θα μπορούσε να είναι η οριστική ταφόπλακα. Εκατοντάδες χιλιάδες αποταμιευτές στην Τουρκία θα έχαναν τις οικονομίες τους. Η Λύρα θα συνέχιζε να διολυσθένει. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι για το τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη κατάρρευση από το 2001, όταν μέσα σε μία νύχτα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά είχαν οδηγηθεί στην πτώχευση, γράφει το περιοδικό. Και στο παρελθόν η Τουρκία έχει προσπαθήσει να ελιχθεί σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Το 2012, αντιμετωπίζοντας ένα καθεστώς πολυμερών κυρώσεων στηριζόμενων από τον ΟΗΕ, προχώρησε σε περιστολή του εμπορίου της με την Ισλαμική Δημοκρατία, που μειώθηκε από τα 22 δις δολάρια ετησίως στα 14 δις δολάρια το 2014. Η κατάρρευση των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου συνέβαλε στην έντονη πτώση. Η κίνηση αυτή δημιούργησε εμπόδια στι επενδύσει μεταξύ των δύο χωρών. Αν και η Τουρκία βρήκε τρόπου να συνεχίσει να συναλλάσσεται για τα προϊόντα του Ιράν, χρησιμοποιώντα, για παράδειγμα, την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών ή πληρώνοντα με τοπικό νόμισμα. Μπορούσε επίση να συνεχίσει να εισάγει φυσικό αέριο από το Ιράν, αφού αυτέ οι αγορέ δεν ήταν αντικείμενο των κυρώσεων, ένα διακανονισμό που έδωσε στην Ισλαμική Δημοκρατία την χρειαζόμενη πρόσβαση σε ξένο συνάλλαγμα. Η Άγκυρα δρομολογούσε τι πληρωμέ για το φυσικό αέριο μέσω τη Halkbank, μια μεγάλη τουρκική τράπεζα. Το Ιράν χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να αγοράσει τουρκικό χρυσό, που στη συνέχεια αντάλλαζε με συνάλλαγμα μέσω άλλου Ιδρύματο με ένα σύστημα που έγινε γνωστό ω πρόγραμμα ανταλλαγή αερίου με χρυσό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.